Και στον Ξυλιάτο, 35χρονο σύλλαρχο, οδηγήθηκε υποδρακόντια δρακόντια μέτρα ασφαλεία ενώπιον του δικαστηρίου για ανανέωση του διατάγματο κράτησή του. Μάλιστα, ο ίδιο έγραψε την κατάθεσή του, αποκαλύπτοντα ότι διέπραξε 7 δολοφονίες, υποδεικνύοντα παράλληλα πού ξεφορτώθηκε τα άψυχα σώματα των θυμάτων του. Ενημέρωση Έλενα μέσα από μια ιδιόχειρη δεκασέλιδη κατάθεση στι 25 Απριλίου, ο 35χρονο σύλλαρχο ομολόγησε την διάπραξη συνολικά μέχρι στιγμή πέντε δολοφονιών γυναικών και δύο παιδιών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τι. Μέρι 38 ετών από τι Φιλιππίνε, ισορρό τη εντοπίστηκε στο φρέα του μεταλλίου στο Μισερό. Σιέρα Γκρέιτ, 6 ετών από τι Φιλιππίνε, Αριάν Παλανάς Λοζάνου, 28 ετών, από τι Φιλιππίνες. Η εντοπίστηκε στο Φρέατιο του Μεταλλίου στο Μιτσερό. Μαρικάρ Βάλτες, 30 ετών, από τι Φιλιππίνες. Λιβία Φλωρεντίνα Μπουνέα, 36 ετών, από τη Ρουμανία. Έλενα Ναταλία Μπουνέα, 8 ετών, από τη Ρουμανία. Ασμίτα Γκατκαπίστα, 30 ετών, από το Νεπάλ. Η εντοπίστηκε σε πηγάδι στην Ορούντα. Η δρακόντια μέτρα οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσία για ανανέωση του διατάγματο κράτηση του. Εναντίον του διερευνώνται συνολικά 7 υποθέσει φόνο εκπρομελέτη και απαγωγή με σκοπό τον φόνο εκπρομελέτη. Καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία, ο 35χρονο σύλλαρχο παρέμεινε ψύχρεμο και ανέκφραστο, ακούγοντα όσα ανέφερε ο εξεταστή τη υπόθεση. Ο ύποπτο ζήτησε από του ανακριτέ τη υπόθεση να τον μεταφέρουν σε συγκεκριμένα σημεία. Οι ανακριτέ τον οδήγησαν στην κόκκινη λιμνή και υπέδειξε ότι εκεί υπήρχαν τρει σωροί. Μετά τον οδήγησαν στην Ορούντα και υπέδειξε το πηγάδι. Ο 35χρονο δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του. Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα τη αστυνομία για ανανέωση τη κράτησή του για άλλε 8 ημέρε. Στην γραμμή έχουμε τον εκπρόσωπο